Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να προβάλλουμε το πρόβλημα το σοβαρό που έχουμε στην περιοχή μας. Κύριε Βάρσο, θα δούμε και τα πλάνα από τα θερμοκήπια, γιατί εσείς τώρα είστε στο μεροκάματο, είστε στη δουλειά, πήρατε τα προϊόντα σας και βγήκατε στη λαϊκή αγορά να πουλήσετε. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα, προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές. Έχετε μια πρώτη εικόνα, τι βάθος, τι μέγεθος έχουν αυτές οι καταστροφές? Θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα τώρα είναι οι καταστροφές των εγκαταστάσεων, δηλαδή τα θερμοκήπια τα οποία έχουν καταπέσει. Είναι πάνω από 200-250 στρέμματα και άλλα τόσα περίπου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που δεν ξέρουμε αν θα τα καθιστούν ανθεκτικά για επόμενη κακοκαιρία. Τώρα, όσον αφορά την υπαίθρια φυτική παραγωγή, ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Θα φανεί μετά από 3-4 μέρες που θα λιώσει το χιόνι το μέγεθος της καταστροφής. Άρα, έχετε πρώτα μια βέβαιη ζημιά που είναι ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις σας που πρέπει να τα φτιάξετε. Με κάποιο κόστος φυσικά, όχι τσάμπα. Ακριβώς. Να ξαναγίνουν όλα αυτά. Τεράστιο κόστος. Και δεύτερον, να αποκαλυφθεί η παραγωγή, αν υπάρχει, αν είναι στη θέση της, αν καταστράφηκε, αν έχει μεγάλη ζημιά και αργήσει να ξαναπαραχθεί προϊόν. Έτσι δεν είναι? Είναι θέμα. Ακριβώς. Και το μεγάλο πρόβλημα θα εμφανιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί θα παρουσιαστεί μεγαλύτερη έλλειψη προϊόντων. Κάποιοι τώρα είχαμε φροντίσει εν ώψη της κακοκαιρίας και είχαμε μαζέψει κάποια προϊόντα, τα είχαμε βάλει στα ψυγεία μέσα, τα είχαμε προφυλάξει και αυτά φέραμε σήμερα στη λαϊκή. Σωστό. Από σήμερα ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε λαϊκές εμείς από το μαραθώνα. Από σήμερα, ναι, γιατί αυτή διαπίστωσα ότι οι μαραθωνίτες, ας πούμε, παραγωγή λαϊκών αγορών δεν είχαν στήσει πάγκους. Εχθές Παρασκευή δεν είχε γίνει. Όχι, δεν είχαν πάει. Δεν ήταν εύκολη και η πρόσβαση βέβαια σε πολλές λαϊκές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν ήταν η μέρα Δευτέρα και ήταν να πάμε στου ζωγράφου παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να πάμε γιατί οι δρόμοι περισσότερο είναι ακατάριστοι. Κατηφορία. Με δεδομένα όλα αυτά, κύριε Βάρσου, τις ζημιές τις μεγάλες που βλέπουμε, που αυτό θα φανεί τις ερχόμενες εβδομάδες με τις ελλείψεις, γιατί τώρα έχετε ακόμη των ψυγείων. Να δείξουμε λίγο, Μαρία μου, να μας βοηθήσει κι εσύ στον πάγκο. Πόσο πολλούνται τώρα τα προϊόντα, γιατί έβλεπα χθες κάτι τιμές. Κουνουπίδι γύρω στα 2,40, μελιτζάνες γύρω στα 1,90, κολοκυθάκια 2,48, τιμές πάρα πολύ ψηλές. Να δούμε στο δικό σας τον πάγκο στη Λαϊκή πόσο είναι, πόσο πολλούνται φρούτα και λαχανικά. Θα τα δούμε αυτά, αλλά θα σας πω κάτι. Παρακαλώ. Να μην μπερδεύουμε τα εκτός εποχής ήδη με τα εποχιακά. Έχετε το κολοκυθάκι δίκιο. Φυσικό είναι και η μελιτζάνα που έρχονται από την Κρήτη και είναι ήδη θερμοκηπίου που έχουν πολύ μεγάλο κοστολόγιο αυτή την εποχή. Που είναι εκτός εποχής, όπως είπαμε, να έχουν αυτές τις τιμές. Εγώ έδειξα και στους συνεργάτες σας προηγουμένως τις τιμές που έχουμε εδώ πέρα. Ξεκινάμε λοιπόν από το. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό το μαρούλι, το οποίο είναι ταλαιπωρημένο. Ναι. Λοιπόν, 50 λεπτά πουλούσαμε, 50 λεπτά πουλάμε και σήμερα. Ωραία. Το ίδιο ισχύει και για τις σαλάτες δίπλα, ναι. Το ίδιο ισχύει και για τα λάχανα, οι ίδιες τιμές ακριβώς. Και μάλιστα πήγαμε σε διάφορους πάγκους. Για πείτε μας, το λάχανο πόσο κοστίζει? Από 80 λεπτά το κιλό, ναι, το πρωί, που ανοίγουμε, μέχρι 50 λεπτά το κιλό. Τα καρότα δίπλα? Τα καρότα αυτά, επειδή είναι τα φρέσκα, δεν είναι τα βιομηχανικοποιημένα, ναι, κτλ. Τα πουλάμε με το φύλλο τους κτλ. Ναι. Τα πουλάμε 1,50 το κιλό όσο τα πουλούσαμε. Και τον μπρόκολο δίπλα? Το μπρόκολο έχει 2 ευρώ το κιλό και 1,50 το κιλό έχει το κουνουπίδι. Mm-hmm. Πάντως, κύριε Βάρσο, είναι τιμές που πέρυσι δεν τις βλέπαμε στον πάγκο. Αυτά τα προϊόντα, να ξέρετε, ότι τα είχαμε μαζέψει πριν την κακοκαιρία, τα είχαμε στο ψυγείο και έτσι τα φέραμε. Τη Δευτέρα δεν ξέρω αν θα έχουν αυτή την εικόνα. Άρα, τα συγκεκριμένα δύο προϊόντα. Ερωτήματα σύντομα. Τι ελλείψεις προβλέπετε από τη Δευτέρα σε τι προϊόντα και σε αυτά που θα έχετε τι τιμές, πόσο αυξημένες? Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε στα φυλλώδη προϊόντα, ναι, ελλείψεις, γιατί τα φρούτα ήδη έχουν μαζευτεί. Βέβαια μπορεί να υπάρξουν, να γίνει παγετό στην Αργολίδα ή στην Κορινθία, mm-hmm, και να έχουμε έλλειψη στα πορτοκάλια ή στα μανταρίνια. Αλλά αυτή τη στιγμή η λαϊκή είναι σε αυθονία από τέτοια προϊόντα. Βλέπετε, κύριε Βάρσο, δηλαδή βλέπουμε πορτοκάλια 40 λεπτά το κιλό, ναι, λεμόνια 1 ευρώ το κιλό, μήλα 1 ευρώ το κιλό. Από παραγωγούς εδώ, ωραία, αλλά και από συναδέλφους επαγγελματίες. Και βλέπετε μετά τη Δευτέρα μεγάλες ανατιμήσεις τα προϊόντα αυτά που θα βγάλετε τώρα, τα φρέσκα.
Μέσα στις λαϊκές πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Έχω τονίσει και σε άλλα κανάλια και μακάρι, το τονίζω παντού ότι εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών και οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πέρα από τις επαγγελματικές σχέσεις έχουμε και ανθρώπινες σχέσεις Έχετε με δίκιο. Τους πελάτες μας. Δεν Έχετε θα εκμεταλλευτούμε δίκιο. Μία ευκαιρία για να κάνουμε τις ανατιμήσεις που λένε. Ευχαριστούμε τώρα, θερμά. Αν καλή κάποια δύναμη. Είδη δεν επαρκούν και γίνουν εισαγωγές, από εκεί και πέρα αυτό εξαρτάται από άλλους παράγοντες.